Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκδήλωσή μας. Λέγομαι Ευαγγέλης Αραγιάννης και είμαι στην ομάδα που δημιούργησε το Jazz Library. Το Jazz Library σαν ιδέα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, αλλά κατάφερε να υλοποιηθεί στον καιρό της καραντίνας, μια περίοδο δύσκολη για μας, που προσπαθούσαμε να μείνουμε δημιουργικοί. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια είχαμε στο πλευρό μας το Υπουργείο Πολιτισμού που χρηματοδότησε το Jazz Library, αλλά και την ομάδα που δούλεψε για να γίνει πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έγινε και αυτό το ντοκιμαντέρ που δείχνει την πορεία του Jazz Library, αλλά και παράλληλα δείχνει και μια σύντομη εικόνα για τη σύγχρονη σκηνή της ελληνικής jazz. Σήμερα θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά αυτό το ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Αγγελάκος, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια, καθώς και η Κυριακή Κυρίτση, της οποίας ήταν ιδέα αυτό το ντοκιμαντέρ. Μετά την προβολή θα έχουμε κοντά μας δύο γκρουπ που θα τα παρουσιάσει ο γνωστός μας ο Μάθος Γιουρτζόγλου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας στην πρώτη προβολή του Jazz Library From Syros to the Web. Το Jazz Library είναι μια τεράστια βάση δεδομένων, όπως γνωρίζετε, που περιλαμβάνει τα πάντα για την ελληνική σκηνή της jazz, την αυτοσχεδιαζόμενη σκηνή. Όταν ξεκινούσαμε πριν δύο χρόνια, τον Οκτώβριο του 2020, να φτιάξουμε αυτή τη βάση, ουσιαστικά πρέπει να απαντήσουμε σε τρία βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ήταν το τεχνικό το κομμάτι, πώς θα χτίσουμε τη βάση, τι θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο. Και εκεί ζητήσαμε τη βοήθεια, πήραμε μια ιδέα από μια αντίστοιχη ομάδα στη Σύρο που έχει καταγράψει τα διατηρητέα κτίρια, όπως επίσης έχει κάνει και ένα αρχείο για το ρεμπέτικο τραγούδι, την ομάδα Ερμές με τον Παύλο Χατζηγρηγορίου. Και πήραμε κάποιες ιδέες. Οπότε ξεκίνησε σαν βάση. Στη συνέχεια, το επόμενο πολύ βασικό ερώτημα ήταν το θέμα της πληροφορίας να είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Δηλαδή, αυτά που είχε μέσα το περιεχόμενο να είναι σωστά, να είναι αληθή, να είναι ακριβή. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί μπορεί να ανεβάσουν, να γράψουν πράγματα, αλλά μπορεί να μην είναι σωστά, να μην είναι αξιόπιστη η πληροφορία. Και σε αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί η ιδέα του Jazz Library είναι του Βαγγέλη του Αραγιάννη, ο οποίος ο ίδιος έχει μέσα αυτή τη βιβλιοθήκη μέσα του, στο μυαλό και στην ψυχή του. Οπότε είναι ένας μεγάλος γνώστης αυτής της σκηνής και οπότε η πληροφορία που έχουμε μέσα είναι περιστατωμένη, δηλαδή την έχουμε ελέγξει ότι είναι σωστή. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το τρίτο ήταν αυτό της ομάδας, γιατί τα πάντα είναι συλλογική δουλειά. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει να μην είναι ομαδικό, να μην είναι συλλογικό. Και δουλέψαμε ομαδικά για 10 περίπου μήνες για να βγει αυτό το έργο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε με τον πολύ αγαπητό μουσικό παραγωγό και συγγραφέα Μάνθο Γιουρτζόγλου, ο οποίος μας έδωσε και το αρχείο των εκπομπών του, τη Θεοδόρα Τσιμεόνογλου στη δισκογραφία, την Άσια Τιχητήρογλου στο design και τη Δανάη την Καλιαμπέτσου και ακόμα άλλα άτομα στην ομάδα που τα ευχαριστούμε και συνεχίζει συνεχώς η ομάδα να αναπτύσσεται γιατί το έργο εξελίσσεται και θα πάει σε μια καινούρια βάση πιο ολοκληρωμένη και πιο σύγχρονη. Στην πορεία, καταγράφοντας όλο αυτό το έργο, καταλάβαμε ότι ο πλούτος της ελληνικής αυτοσχεδιαζόμενης σκηνής είναι πολύ περισσότερος από αυτό που φανταζόμασταν. Και όσο αφορά το εύρος και όσο αφορά και τους καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες πρωτοεμφανιζόμενοι, καλλιτέχνες που είχαν σελίδες με δισκογραφία, σχήματα από ντουέτα, σχήματα ολόκληρες μπάντες, ύφος από παραδοσιακό μέχρι μοντέρνο, avant-garde, σχεδόν πειραματικό. Οπότε, μέσα από αυτή την αναζήτηση και τον ενθουσιασμό για την ανακάλυψη όλου αυτού του πλούτου, σκεφτήκαμε και αυτή την ιδέα, να φτιάξουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και απευθυνθήκαμε στον πολύ έμπειρο στο ντοκιμαντέρ Κυριάκο Αγγελάκο και πραγματικά άξια απευθυνθήκαμε την ιδέα και όλο αυτό το έργο μας. Στην ταινία, επίσης, ο περατέρ είναι ο Ιωάννης Μανούσος, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, έχει από τις καλύτερες λήψεις στην Ευρώπη. Ναι, μπράβο. Πήρε το Netflix. Το πήρε το Netflix, ναι. Και φυσικά μια ολόκληρη ομάδα τεχνικών που βοήθησε για να ολοκληρωθεί, να βγει το αποτέλεσμα, να τελειοποιηθεί. Και κάτι που είναι πολύ πρωτοποριακό, τη μουσική τίτλων του έργου, του φιλμ, έχει γράψει ο Δημήτρης Κεραμιδάκης, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, καλησπέρα και δύο λόγια για από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και είναι μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον Μάρθο τον Κιουρτζόγλου που με έφερε σε επαφή με τα παιδιά για να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βαγγέλη, τον Αραγιάννη και την Κυριακή την Κυρίτση που με εμπιστεύτηκαν. Μετά από εκεί πέρα γνώρισα τον Γιάννη τον Μανούσο, κάναμε ένα συνεργείο τρομερό, δηλαδή ένα συνεργείο πραγματικά χολιγουντιανό. Τρεις την κάναμε τη δουλειά. Εγώ, ο Γιάννης ο Μανούσος και ο Αλεφάντης ο Γιώργος, ο μοντέρ μας. Μια μέρα είχαμε και ηχολήπτη. Σπάσαμε τα ρεκόρ, ας πούμε. Λοιπόν, ελπίζω να απολαύσετε τον ντοκιμαντέρ αυτό. Αν θα απογοητευτείτε, δεν πειράζει, γιατί μετά ακολουθούν δύο μπάντες τρομερές, οπότε λίγο πολύ θα ρεφάρετε. Θέλω να πω κάτι άλλο λοιπόν όμως τώρα, ότι πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μπαράκος. Και αυτή την προβολή θα ήθελα να την αφιερώσω στη μνήμη του, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μας έβαλε μέσα στη τζαζ. 23 Νοεμβρίου 1983 έκλεισε η τότε κυβέρνηση, έκλεισε το jazz club του Μπαράκου. Και σήμερα παίζεται αυτό το ντοκιμαντέρ που υπάρχει επίσης μια αναφορά στο jazz club από τους Έλληνες μουσικούς που βγήκαν μέσα από αυτό το χώρο. Γιατί θα έλεγα ότι αν θέλαμε να κάνουμε μια περιοδολόγηση της ελληνικής jazz, θα λέγαμε πριν τον Μπαράκο και μετά τον Μπαράκο. Οπότε αυτό ναι, αυτοδικαίως αυτό το ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Can I have a moment? Can I have a moment? Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση τον Βαγγέλη και την Κυριακή. Χαίρομαι πολύ που βλέπω φίλους και συναδέλφους εδώ απόψε μετά από πολύ καιρό και μετά από μια πολύ μακρόχρονη απομόνωση. Όταν μου ανακοινώθηκε ότι θα παίξω με τους NUKeLEUS και με τον Κυριακή, λίγο φοβήθηκα, τους ακούσατε πριν, είναι έτσι, πολύ καλή. Ας πούμε με τον Ζάμι, έχω παίξει μια φορά πριν 150 χρόνια, με τον Περικλήδιο 3 πριν 50, με τον Γιάννη ποτέ. Και διάλεξε και η ιδέα του, δηλαδή ήταν μια πολύ very difficult ballad.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.